Παράταση ενός μήνα έδωσε η κεντρική διοίκηση για το θέμα των αυθαιρέτων, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νομικό κενό ανάμεσα στις δύο σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν μετατίθεται για τις 23 Οκτωβρίου η εκπνοή της παράτασης που ίσχυε από τον προηγούμενο νόμο. Έγινε κατανοητό από τους αρμόδιους υπουργούς και υπογράψανε μια κοινή υπουργική απόφαση να δοθεί παράταση ενός μήνα στην ισχύ του 4178 μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης του νέου νόμου. Ο νέος νόμος μετά από την ψήφισή του θα δίνει μια ουσιαστικά χρονική προθεσμία 2 ετών στους Έλληνες πολίτες για να μπορούν να κάνουν την υπαγωγή των αυθαιρέτων που έχουν στα κτίρια τους. Άρα να μην συγχαίουμε τη μία παράταση με την άλλη. Η μία παράταση αφορά στο ότι στην ανάγκη να έχουμε νόμο για να μπορούμε να κάνουμε υπαγωγή αυθαιρέτων και αφορά το κενό αυτό της διοίκησης που θα δημιουργούσε μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου και την αδυναμία του κόσμου να χρησιμοποιεί κάποιο νόμο για να κάνει υπαγωγή. Ο νέος νόμος που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει για τα επόμενα 2 χρόνια, από την ψήφισή του και από τη δημοσίευσή του, για τα επόμενα 2 χρόνια να κάνουμε υπαγωγή αυθαιρέτων. Μετά τις 23 Οκτωβρίου θα έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος που θα προβλέπει χρονικό διάστημα 2 ετών, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τα νομιμοποιήσουν ακολουθώντας όλες τις σχετικές διαδικασίες. Επειδή η προθεσμία ήταν στις 23 και υπήρξε έτσι ένας πανικός και μια ανασφάλεια και στους μηχανικούς και στους ιδιοκτήτες, αυτό που μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι ότι δεν εκπνέει η προθεσμία και θα υπολογίζουν περίπου το 23 Οκτωβρίου. Για την υπαγωγή με τον 4178. Στο μεταξύ, ενώ απομένουν ελάχιστες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων για τον αναρτημένο δασικό χάρτη στη Μαγνησία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ήδη διαφαίνεται ότι θα δοθεί εκ νέου παράταση. Το αρμόδιο Υπουργείο καλεί έστω και στην εκπνοή της προθεσμίας να στείλουν και οι τελευταίοι 5 Δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, τα στοιχεία για τα όρια των οικισμών τους καθώς και για τις οικιστικές πυκνώσεις. Τουλάχιστον αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν αφορούν μια γενική παράταση για τους ιδιοκτήτες. Άρα αυτό που ξέρουμε σίγουρα σήμερα που μιλάμε είναι ότι η προθεσμία των δασικών λήγει στις 25 και δεν έχει δοθεί κάποιο, ούτε υπάρχει κάποια ενημέρωση είτε επίσημη είτε ανεπίσημη για γενική παράταση. Απλά δόθηκε σε 5 Δήμους οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει να καταθέσουν τα στοιχεία τους. Τους δόθηκε μια παράταση, θα τους δοθεί 15 ημερών για να μπορέσουν να δώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται. Η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας διευκρίνησε επίσης ότι η πρόσφατη απόφαση για την κατάργηση του παράβολου όταν υποβάλλονται αντιρρήσεις από τους ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων αφορά μόνο στις περιπτώσεις προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.